Περισσότερα από 7.000 χρόνια μεσολαβούν από τα παλαιότερα ως τα νεότερα αρχαιολογικά ευρήματα που έχουν έρθει στο φως χάρη στις ανασκαφές για τον ΤΑΠ. Στα προημότερα ευρήματα συγκαταλέγονται οικιστικά κατάλοιπα που ανάγονται στην 6η με 5η χιλιετία π.Χ. και βρέθηκαν στον Αντίγονο Φλόρινας, θραύμαστα κεραμικής της νεολιθικής περίοδου από τη Μεσοράχη Σερών, κατάλοιπα οικισμού της πρώιμης εποχής του Χαλκού Σταύδηρα της Ξάνθης και νεκροταφείο της ίδιας περίοδου στην Περδίκα Κοζάνης. Το τελευταίο μάλιστα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό εύρημα ως ένα από τα προημότερα που έχουν ανασκαφεί στον ελλαδικό χώρο. Τα ιστερότερα ευρήματα από την άλλη είναι με τα Βυζαντινά, όπως τα υδραγωγεία όπου ανασκάφτηκαν στους δήμους Τοπίρου και Αυδείρων Ξάνθης και το τμήμα Ναού στην Ποριά Καστοριάς. Ακόμη πιο πρόσφατα είναι το ασημένιο σερβικό νόμισμα του 19ου αιώνα που βρέθηκε σε νεκροταφείο στους Πυρούς Κοζάνης. Σύμφωνα με τις τοπικές εφορίες αρχαιοτήτων που συνεργάστηκαν με τον ΤΑΠ, οι ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν για την κατασκευή του έργου εμπλούτησαν την αρχαιολογική τοπογραφία και την επιστημονική γνώση. Ταυτόχρονα, οι πολλές άγνωστες μέχρι σήμερα αρχαιολογικές θέσεις που ήρθαν στο φως διευρύνουν ακόμη περισσότερο τις προοπτικές για την έρευνα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν τα πλούσια σεκτερίσματα ρωμαϊκά νεκροταφεία στις θέσεις Θεοδόσια και Ίσωμα του Κιλκής, αλλά και η τρίκλητη βασιλική στον ποταμό του Εύρου που χρονολογείται στους πρώιμους Βυζαντινούς χρόνους. Στη συγκεκριμένη μάλιστα περίπτωση, ο ΤΑΠ πρόκειται να χρηματοδοτήσει τις εργασίες αναστήλωσης και μερικής ανάδειξης του μνημείου. Γενικότερα, στους λογείς της σταυρούς της πολιτισμικής μας κληρονομιάς που ανέσκαψε η αρχαιολογική σκαπάνη, περιλαμβάνονται πολυάριθμα ευρήματα, κινητά και ακίνητα, τα οποία μαρτυρούν ανθρώπινη παρουσία στη Βόρεια Ελλάδα από τα προϊστορικά χρόνια και ειδικότερα νεκροταφεία και μεμονωμένοι τάφοι με ή χωρίς κτερίσματα, εργαστηριακές εγκαταστάσεις και κατασκευές όπως κλίβανοι, κατάλοιπα μεταλλουργικής δραστηριότητας, εργαλεία υφαντικής κλπ, οικιστικά κατάλοιπα όπως απορριμματική λάκη, τείχη, φρούρια, ναή και υδραγωγεία και άλλα σποραδικά ευρήματα όπως αγκεία, νομίσματα κλπ. Τα παραπάνω ευρήματα αναμένεται να καταγραφούν, να συντηρηθούν και να εκτεθούν ώστε να διηγηθούν τη μακραίων ιστορία του τόπου όπου βρέθηκαν.